Αφορά αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Ιούνιο του 2016. Μιλάμε για το έγκλημα του Τάσου, του 14χρονου Τάσου, από τον φίλο του, τον συνομήλικό του, εκείνο το βράδυ που λίγο πριν διασκέδαζαν. Ακούσαμε λοιπόν μία ποινή που, όπως μας είπαν τουλάχιστον εδώ οι δικηγόροι που συμμετείχαν στην υπόθεση, είναι η ανώτατη βαθμίδα, αν θέλετε, αναμορφωτικών μέτρων που θα μπορούσε να επιβληθεί σε έναν ανήλικο. Μιλάμε για εγκλισμό του 16χρονου σήμερα καθομολογίαν δολοφόνου στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου μέχρι την ενηλικίωσή του και σύμφωνα με τον νόμο, όπως μας είπε ο κύριος Κούγιας που ήταν ο δικηγόρος της πολιτικής αγωγής, βάσει του νόμου θα πρέπει να εγκλειστεί μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του. Αυτό που έγινε δεκτό από την πρόταση του εισαγγελέα και το έκανε δεκτό η έδρα ήταν ότι το παιδί αυτό είναι επικίνδυνο, όπως το χαρακτήρισε ο εισαγγελέας, και γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε καθημερινά από παιδοψυχίατρο καθ' όλη τη διάρκεια που θα βρίσκεται, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Μόλις έγινε γνωστή η συγκεκριμένη απόφαση σε όλους όσους βρίσκονταν έξω από την αίθουσα του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων, άρχισαν τα χειροκροτήματα, αισθάνθηκαν ότι δικαιώθηκαν οι συγγενείς και όσοι φίλοι και κάτοικοι βρίσκονταν έξω από την αίθουσα. Με δάκρυα στα μάτια άκουσαν την απόφαση και οι γονείς του 14χρονου Τάσου, και αυτό που τους έκανε εντύπωση και που μας έλεγαν ήταν ότι δεν έμαθαν τελικά για ποιο λόγο έχασαν το παιδί τους. Γιατί στην απολογία του ο 16χρονος, όταν ρωτήθηκε πώς έκανε την πράξη, πώς αφαίρεσε τη ζωή του φίλου του και γιατί, είπε: «Πού να θυμάμαι, έχει περάσει τόσο καιρός». Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πίστευα ότι ήταν μια διαρροή που δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, κύριε Ταοξή. Ένα παιδί σκοτώνει ένα άλλο παιδί και στις δικαστικές αίθουσες που έγιναν και κλεισμένων των θυρών βέβαια, λέει «δεν θυμάμαι». Απίστευτο. Στεναχωριέμαι και μόνο που τα ακούω. Και όποιος έχει παιδιά καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και εξαιρετικά προστατευτικοί. Ειδικά να ελέγχουμε τον φιλικό περίγυρο των παιδιών μας. Πού πάνε τα βράδια, με ποιους πάμε. Επιμένω από χτες αυτό. Το πώς το μεγαλώνουμε δεν το συζητάμε. Να μην ξεχνάμε, Ζήνα, και τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής τότε για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου παιδιού τα τελευταία χρόνια. Γιατί είχαμε ακούσει ότι χρησιμοποιούσε όπλα, ότι είχε σκοτώσει κάποια ζώα, κάποια σκυλιά, κάποιες κότες, τα έσφαζε στην κυριολεξία. Και υποτίθεται φαινομενικά ότι ήταν για ένα τρακτέρ, Γιώτα μου, έτσι, για να τα λέμε. Για το ποια οικογένεια έχει το καλύτερο. Γιατί από την άλλη πλευρά λένε ότι υπήρχε και ένα μπούλινγκ σε όλη αυτή την ιστορία. Ναι, η πλευρά του. Θήτη. Ναι, απλώς αυτά, να λέμε όλες τις πλευρές για ευνόητους λόγους. Ότι ήταν θύμα bullying. Ζήνα, θέλω να πω ότι όλα αυτά λοιπόν που γίνονταν, αν όντως τα έπλατε το συγκεκριμένο παιδί, γινόταν με την ανοχή κάποιων, δεν θα πω ενθάρρυνση, οι οποίοι φεύγε δεν είναι και αυτοί άμεροι ευθυνών. Δηλαδή, ας το δούμε στη βάση που πρέπει και να μην στιγματίζουμε αυτό, απλά έναν άνθρωπο που μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μετά από κάποια χρόνια θα έχει μπροστά του ζωή και θα ξαναμπεί στην κοινωνία ο άνθρωπος αυτός. Ρούλα μου, πριν δούμε το βίντεο, κάτι ήθελες να πεις, συγγνώμη. Ήθελα απλώς να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ρωτήσαμε να μάθουμε από την οικογένεια του 14χρονου Τάσου και από τον δικηγόρο του, εάν προτίθεται να κινηθούν νομικά και εναντίον των γονιών του καθομολογίαν δολοφόνου του 16χρονου, και μας είπαν ότι καλό θα ήταν να μην συνεχιστεί η υπόθεση αυτή και να επέλθει κοινωνική ειρήνη, αν μη τι άλλο, στη δική τους τοπική κοινωνία, στη γέφυρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από τη στιγμή που το παιδί αυτό οδηγείται στο συγκεκριμένο ίδρυμα, οι γονείς του έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στο χωριό, να επιστρέψουν στη γέφυρα. Ελπίζουμε στην καλύτερη επιστροφή, γιατί ξέρετε πως είναι στις κλειστές κοινωνίες. Βέβαια, όταν υπάρχει ωριμότητα και τουλάχιστον από την πλευρά των παραγόντων της περιοχής μια βοήθεια και μια στήριξη και στις δύο οικογένειες, τότε ίσως να μπορέσουν να ομαλοποιήσουν την κατάσταση της κλειστής κοινωνίας. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ που μας έστειλες, καθώς μίλησε και ο πατέρας του παιδιού. Παρακαλώ.
Τον εγκλισμό του 16χρονου που ομολόγησε πως σκότωσε πριν από 2 χρόνια τον 14χρονο φίλο του στη γέφυρα Θεσσαλονίκης, αποφάσισε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων. Έτσι, ο 16χρονος σήμερα δράστης θα περάσει τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, ενώ θα του παρέχεται και καθημερινή ψυχιατρική υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, ένας έστω νεαρός ανήλικος δολοφόνος ήταν ελεύθερος. Είχε ανατεθεί επιμέλειά του στους γονείς του, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είχαν φροντίσει να έχει σωστή αγωγή. Σήμερα με τη δικαστική απόφαση ανετράπη εντελώς αυτό το καθεστώς. Υπήρξε μια δικαίωση στις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ζήσουν με αυτόν τον εφιάλτη ο δολοφόνος του παιδιού τους να είναι ελεύθερος. Μπορεί και να αφαιθεί ελεύθερος δηλαδή μετά τα 21 του. Όχι, μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος. Υποχρεωτικά θα αφαιθεί ελεύθερος. Υποχρεωτικά θα αφαιθεί ελεύθερος. Γιατί αυτό προβλέπει ο λεγόμενος νόμος Παρασκευόπουλου. Η δίκη διεξήχθη και κλεισμένων των θυρών μέσα σε κλίμα συναισθηματικής φόρτισης. Ένταση επικράτησε πριν την έναρξη της διαδικασίας, όταν ο ανήλικος κατηγορούμενος, φτάνοντας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, δέχθηκε ελεκτική επίθεση από συγγενείς του θύματος. Ευχαριστούμε την ελληνική δικαιοσύνη. Ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε στο απόλυτο. Από εκεί και πέρα, ας τιμωρηθούν από κάποιον άλλον, από το Θεό, κάτι άλλο δεν ξέρω εγώ. Ο Τάσος δεν θα γυρίσει πίσω. Ό,τι απόφαση και αν έβγαινε, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Στην ολιγόλεπτη απολογία του, ο καθομολογίαν δράστης κλήθηκε να περιγράψει τον τρόπο που αφαίρεσε τη ζωή του φίλου του και τα κίνητρα της αποτρόπαιης πράξης του. Αλλά φαίνεται πως περιορίστηκε να πει πως δεν θυμάται τίποτα και ότι έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Πώς τον είδατε μες στο δικαστήριο, πώς ήταν, μετάνιωσε? Όχι, δεν μετάνιωσε. Δεν μετάνιωσε καθόλου. Τι να κάνω? Δεν μετάνιωσε καθόλου. Όπως ήταν είναι. Μας έλεγε δεν θυμάται, λέει, τι έγινε. Πέρασε και καιρό, λέει, πού να θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα όλα αυτά. Εσείς από το παιδί το είχατε στο σπίτι σας, ήταν φίλος του γιου σας. Σπίτι μου, ήταν, φυσικά στο σπίτι μου ήταν. Γι' αυτό και ξεγελάστηκε και πήγε ο γιος μου εκεί πέρα κάτω. Λέει, τι να πάει. Το θεωρούσε φίλο. Στο άκουσμα της τελικής απόφασης, συγγενείς του άτυχου Τάσου ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Είναι χρέος μεγάλο, κανονικά πρέπει να ήταν και όλο το χωριό εδώ, πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων, για ευνόητους λόγους, όσοι μπορέσαμε να έρθουμε, ήρθαμε. 1,5 χρόνο μετά από το στιγερό έγκλημα, πώς νιώθουν οι κάτοικοι στη γέφυρα, μιας που είσαστε κάτοικος εκεί της περιοχής? Δεν μιλάει κανείς. Προσπαθούν να ξεχάσουν δηλαδή το γεγονός, εννοείται? Ίσως και αυτό. Δεν θέλουν να μιλήσουν. Και να πούνε τι. Ο πόνος που έχει η μάνα και ο μπαμπάς δεν γίνεται, παιδιά. Δεν υπάρχει. Αλλά όλοι προσπαθούμε λίγο να τα αποφύγουμε, γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να βρεις δίκιο. Δεν υπάρχει δίκιο. Δεν υπάρχει δίκιο. Και ισόβια να φάει ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει δίκιο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις, χωρίς καμιά διακοπή,